Γεια σας και Χριστός Ανέστη. Θα σας δείξω σήμερα πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις λαμπάδες, τις χρησιμοποιημένες. Παίρνουμε τη λαμπάδα και την κόβουμε σε κομματάκια. Βάζω νερό σε μια κατσαρόλα και τοποθετώ μέσα το μπρίκι με τα κεράκια. Αφήνω να λιώσει το κεράκι και το αποσύρω από τη φωτιά. Θα πάρουμε τη λαμπάδα και θα την τρίψουμε στον τρίφτη. Έχω τρίψει το κεράκι, θα το τοποθετήσω σε ένα τάπερ. Θα ρίξω μέσα εθέρεο έλαιο λεβάντας, εσείς μπορείτε να βάλετε όποιο εθέρεο έλαιο σας αρέσει, μερικές σταγόνες. Αν θέλουμε μπορούμε να τοποθετήσουμε και λίγο γκλίτερ μέσα. Θα κλείσουμε το καπάκι και θα ανακοινήσουμε το τάπερ. Παίρνουμε ένα φυτίλι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το παλιό το φυτίλι που έχει λιώσει το κερί ή θα αγοράσουμε καινούριο. Το τοποθετούμε στο ποτηράκι μας και ρίχνουμε μέσα το κερί. Θα κόψουμε το φυτίλι εδώ πέρα με ένα ψαλιδάκι. Το κεράκι μας είναι έτοιμο. Το κεράκι μας έχει λιώσει. Θα το τοποθετήσουμε σε αυτό το δοχείο ή σε κάποιο τενεκεδάκι. Θα βάλουμε μέσα και το φυτίλι. Θα βοηθήσω με ένα ξυλάκι για να μην πέφτει το φυτίλι. Για να μείνει στο κέντρο. Θα αφήσουμε το κερί να σταθεί και να κρυώσει.